Ωραία, νομίζω είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε το τέταρτο, νομίζω τέταρτο πρέπει να είναι, τέταρτο επεισόδιο της σειράς Radical Red. Κλασικά το κάνω live stream και, στο, και στη σελίδα στο Facebook, το κάνω και record για να ανέβει στο YouTube. Και με 3 απόγευμα πραγματικά είναι λίγο δύσκολη η αποστολή που έχουμε να κάνουμε. Υπερβολικά δύσκολη. Και δεν ξέρω αν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Και από ό,τι θυμάμαι δεν μπορούμε να πιάσουμε κι άλλο encounter. Οπότε είναι μόνο αυτά τα 3 απόγευμα. Πρέπει να είναι το rest αυτό που βρήκαμε, το TM. Σέλεπι! Αυτό που ήθελα να δείξω είναι ότι τα Pokemon έχουν πάρει τα max level τους, δηλαδή μέχρι το 37 μπορώ να ανεβάσω, δεν μπορώ να δώσω άλλο Rare Candy, γιατί θα υπερβεί το level το γυμναστό. Καλησπέρα φίλε Δημήτρη. Παίζουμε Radical Red Nuzlocke Challenge, για όσους δεν γνωρίζουν. Και μάλλον θα χάσουμε τώρα για να ξαναξεκινήσουμε, γιατί με 3 Pokémon ξαναλέω δεν αποκλείεται να νικήσουμε το Gym Leader. Και η μόνη μας ελπίδα είναι ο Melmetal, η μόνη ελπίδα. Που νομίζω ότι το Manectric του αντιπάλου θα έχει Fire Funk. Τουλάχιστον. Και έχουμε και 2 Water Type, δηλαδή αν είναι δυνατόν. Δεν μπορώ να βρω άλλο encounter, δεν μπορώ να πάρω άλλο encounter βασικά. Αυτά είναι όλα νεκρά Pokémon, δεν μπορούμε να τα ξαναχρησιμοποιήσουμε. Ίσως η μόνη μου ελπίδα βασικά, νομίζω, μόνη ελπίδα είναι να πάω εδώ να κάνω ένα cut και να πάρουμε encounter εδώ. Χριστός και Παναγία. Κάνει πολύ ρε το. Εντάξει, και εγώ έκανα Aqua Jet και δεν ήταν super effective. Λάθος δικός μου. Θα πάρουμε encounter και θα πάμε για το... Απλά αυτό που θέλω να δω είναι... Εδώ είμαστε Route 5. Εδώ είμαστε Route 9. Ωραία. Άρα μπορούμε να πάρουμε Pokémon εδώ. Και μακάρι να είναι κάτι χρήσιμο. Κινδυνεύουμε τώρα να χάσουμε και το... και το Melmetal πλάγα-πλάγα. Ωραία. Encounter. Το οποίο πρέπει να μας βοηθήσει
Okay. Αν καταφέρουμε και το πιάσουμε. Με great ball. Με great ball. X. Και απλά τώρα θα το πάρουμε και αυτό 37 level με τα Arcandis. Yon. Βέβαια το moveset του είναι λίγο άθλιο. Μέχρι ποια γενιά έχει? Σίγουρα μέχρι την 8η. Βασικά έχει πάρει πρόσφατα update. Έχει Mega Evolution σίγουρα, έχει Dynamax και Gigantamax, οπότε είναι μέχρι Sword και Shield σίγουρα και λογικά θα βάλουν και από την πρόσφατη γενιά. Δεν νομίζω να μην βάλουν. Pokemon Glaze, το Rearow, ναι, δεν θυμάμαι. Ήταν οι από τις πρώτες σειρές που έχω κάνει και στο YouTube, σειρά, στο κανάλι. Αλλά η συγκεκριμένη, παιδιά, η Radical Red, όποιος την παίξει και με Nuzlocke, είναι πραγματικά πονοκέφαλος. Τώρα τι ήθελα να κάνω, ήθελα να δω το moveset, το οποίο είναι τραγικό, όμως. Σε αυτό που μπορώ να βασιστώ είναι στο Swords Dance και Dick ή Bulltoss. Bulltoss νομίζω. Ναι. Και ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα χάσω. Ωραία, ωραία. Και με τι ξεκινάμε όμως? Θέλω να ξεκινήσω πάρα πολύ με το Nex. Για να δούμε και τι Pokémon θα έχει. Α, πρέπει να κάνουμε και τα puzzle, τα ξέχασα αυτά. Αλήθεια. Δεν ήθελα να το πατήσω δύο φορές. Κόρσολα με Misty Terrain. Αυτό ίσως είναι λίγο τρομακτικό. Θα πάμε για ένα fake out. Knock off, δεν κάνει τίποτα το knock off. Absorb. Πάρουμε και λίγα HP πίσω. Θα χυλάρουμε.
Και τώρα ξεκινά τα δύσκολα. Παλαπαγιά. Δεν παλαπαγιά γιον. Gorilla Tactics. Αλήθεια. Μας έχει κλειδώσει στο γιον. Μπορώ να πάω για fake out. Mega Ring, Mega Evolution. Mega Manectric. Τώρα απλά πρέπει να θυσιάσω ένα Pokemon, έτσι να γνωρίζετε. Βασικά θα το ρισκάρω να πω για Knock Off. Charge Beam, το παίρνουμε. Ανεβάζει όμως το Special Attack, το αυτό είναι κακό. Το Knock Off δεν κάνει τίποτα, δεν έχει καν αντικείμενο στην κατοχή του. Πρέπει να πεθάνει. Και τώρα... Flame Burst. Κακό, γιατί είναι πιο γρήγορος. Και η μόνη μας πιθανότητα είναι αργότερα να πάμε για Swords Dance και να ζήσουμε και να πάμε για Quan Chit. Και healing item να δώσω, δεν νομίζω να αλλάξει. Δεν του έχω δώσει και μπέρι πριν τη μάχη, ρε. Γαμώ το. Έχεις αλλάξει. Πήγε στο Raichu, δεν ξέρω γιατί. Είτε για fake out θα πας, είτε για nasty plot. Ρε, εγώ έχω τον Gorilla Tactics. Ups attack, ναι. Η λίθια ability που δεν την έλεξα καν. Μπειράζει καλύτερα να μείνω να χάσω. Τώρα μπορώ να πάω για Swords Dance. Το Volt Switch δεν νόμιζα με σκοτώνει. Ωραία, έχουμε και τον Perry. Quan Chit, πόσο κάνει? Κάνει το μισό, αλλά τώρα... Δεν ξέρω αν το σκοτώνει. Παιδιά, δεν ξέρω αν πρέπει να ρισκάρω. Να είμαι πιο γρήγορος, δεν νομίζω. Την καμία όμως. Με την καμία δεν είμαι πιο γρήγορος. Τώρα πάω για Quan Chit. Όχι! Κάπου εδώ χάνουμε. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα πραγματικά με τρία Pokemon. Το άλλο μου το Pokemon είχε Gorilla Tactics. Απλά αυτό που θέλω να ελέξω είναι αν το Raichu είναι όντως πιο γρήγορο από το...
Ωραία. Θέλω να δω αν είμαι πιο γρήγορος. Δεν είμαι πιο γρήγορος, οπότε καλά κάναμε και πήγαμε για Quanjet, αλλά δεν το σκοτώσαμε. Όπως και να έχει, χάσαμε αυτό το γύρο, αυτό το Nuzlocke. Ξαναλέω, δεν υπήρχαν και πολλά να κάνουμε με αυτή την ομάδα. Απλά θα χάσω και θα ξαναξεκινήσουμε. Κάτσε, τι έκανα τώρα. Δεν έβαλα το randomized mode. Species on ability το ίδιο, difficulty easy, όχι πως είναι και easy, τέλος πάντων. Ωραία. Και set mode. Έλα, δώσε μου κάτι καλό. Το γνωρίζουμε αυτό το Pokemon από πριν. Raticate. Όντως. Θα σε ονομάσω Chico αφού είσαι στη θέση της Chikorita. Thunderous. Ναι ρε. Τουλάχιστον μας έδωσε εύκολα XP. Calyrex. Λέω, εννοείται δεν θα βρω Calyrex. Και θα βρω το πιο άθλιο που υπάρχει σε αυτήν την περιοχή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και ακόμη και τα rare candy που έχω βάλει σαν κωδικό, αν είναι να τα πάρω. Δεν υπάρχουν. Οπότε θα πορευτώ με το grinding τώρα. Και θα τα βάλω, θα σταματήσουμε το recording. Και υπάρχουν ενδιαφέρον Pokémon, βλέπετε εδώ. Και πραγματικά το μόνο που μου κάνει είναι ένα Calyrex. Θυμηθήκα να πάρω και χάρτη.
επιτέλους. Τσιντσίνο. Το οποίο τσιντσίνο το σκοτώνω. Ναι. Κάτσε ο Φλουέτα, αυτός είναι από το άνιμε. Δεν υπήρξε ποτέ σε παιχνίδι. Αυτή η συγκεκριμένη μορφή του. Αλλά το τσιντσίνο το έχω σκοτώσει και δεν το πιάσαμε. Μαρίνα, ναι, αυτό το Pokémon το θέλω. Και το παίρνω. Ο Prime. Από τα Transformer, από τα Primarina, πείτε το πώς θέλετε. Δεν έχω λέξει τα ability σας. Shield Dust, ok. Δεν είναι καλό, αλλά... Εσένα θα σε κάνω Adamant, τώρα που θυμάμαι. Και εσύ πρέπει να γίνεις Modest. Με σκοτώσει ρε. Ευτυχώς που φανήκαμε τη χερή και το πιάσαμε με την πρώτη, γιατί μπορεί και να μας σκότωνε. Και το άσχημο, δεν υπάρχει Pokémon εδώ να μπορώ να κάνω grind. Να και το τσιτσίνο το οποίο θα είχαμε, αν δεν το σκότωνα. Calyrex. Να, αυτό το φλετ είναι. Σε level 2 δεν μπορώ να σε σκοτώσω. Και fire type στην ομάδα, ναι. Ξέρω. Σε παρακαλώ όμως να έχεις καλό ability. Soundproof, avoid sound-based moves. Οκ, εντάξει. Sonic Boom, Super Sonic, τέτοιες κινήσεις τις αποφεύγει εύκολα. Νομίζω και το Hypnosis παίζει να το αποφεύγει. Ζεράουρα. What? Παιδιά, πρέπει να το πιάσουμε. Okay. Αυτό το run δεν πρέπει να το χάσω. Αυτό το run δεν πρέπει να το χάσουμε. Hone Claws, Sparks και Scratch. Το λοιπόν, αν πάρουμε και Silvally. Έλα, μην με σκοτώσεις. Έχει όλα τα funk.
θα φύγω, γιατί θα με σκότωνε. Καλό Pokemon, πάρα πολύ καλό Pokemon, αλλά δεν είμαστε για να χάνουμε τώρα. Λοιπόν, θα γίνεις και εσύ Ataman, σίγουρα, σιγουράκι. Και νομίζω θα μας κουβαλήσεις. Εντάξει, το, για τον Μπροκ δεν νομίζω, αλλά... Γιατί έχει μόνο Water Type εδώ. Και καλά για τον Μπροκ. Αλλά είναι random, δεν ξέρω. Ναι, να δώσω και Μπέρις τώρα που θυμάμαι. Εδώ έχουμε Party Encounter, έτσι είναι. Νομίζω να προχωρήσουμε, να πολεμήσουμε τον Green. Δεν νομίζω να υπάρξει κάποιο πρόβλημα. Ίσως υπάρξει πρόβλημα. Σήμερα πάω για... Ωραία. Και Aquanjet, αν και είναι physical move. Νομίζω, παιδιά, θα πολεμήσουμε και τον Μπροκ και θα σταματήσουμε εδώ, μιας και έχουμε χάσει το προηγούμενο run. Δεν υπάρχει λόγος τώρα να βιαστώ να φτάσω μέχρι τη μίστη. Ειδικά με τέτοια ομάδα που έχω τώρα. Ειδικά με αυτή την ομάδα πιστεύω πρέπει να κάνουμε ένα καλό run. Πάρουμε εδώ το Xperia Share, αυτή η μάχη είναι πάρα πολύ εύκολη. Θα έχει Στρίκο, ναι. Flame Wheel. Μπορεί και ο Lift τώρα να πάρει XP. Pikachu Dressing. Κοιτάξτε. Θα έχει πλάκα να πιάσουμε τέτοιο Pikachu. Αυτή είναι εδώ τη φοβάμαι. Με τα ηλίθια τα μέτρονομ της.
Σίλβιον. Δεν είναι καινούριο route αυτό. Τώρα με ο Φάκνερ είμαστε, νομίζω τώρα θα αλλάξει, θα βάλεις το Εμόλκα, ναι. Quick Attack. Spark. Spark. Νομίζω με Πριμαρίνα πρέπει να κάνουμε ό,τι θα κάνουμε. Εύκολα όσο και αν κατεβάσεις το speed σου. Εντάξει, τώρα ίσως να πρέπει να αλλάξω. Φεύγει εύκολα και ο Μπροκ. Κάτι όμως δεν πήραμε Pokemon όμως στον Μπροκ. Και είναι ένα Wailord. Δεν είναι ότι είναι κακό Pokemon, είναι αργό όμως. Και δεν ξέρω αν έχει τη διάθεση να πιαστεί όμως. Έλα, πιάσαμε Zeraro άμα σχεδόν με την πρώτη και ένα Wailord δεν πιάνει. Τουλάχιστον έχεις ενδιαφέρον ability. S1, Univ and Moxie, ok. Χριστός και Παναγία. Πάω μέχρι τη σπηγιά, παιδιά. Σε στυλ. Και κάναμε ρεσίς, τώρα δεν ξέρω γιατί έφυγα. Θα πάρω encounter εδώ. Μιένφο και Fight type Pokemon, δεν θα πω χ. Δεν θα πω χ σε ένα Fight type Pokemon. Ειδικά όταν θα σου δώσω και Adamant Nature. Το ability σου ποιο είναι, αλλά θα αλλάξει όταν εξελιχθείς έτσι για γιος. Water Absorb, ok, γιατί Mist είναι καλό.
Να πάρουμε και το random, το random Magikarp, το οποίο είναι... Grass type, το οποίο το χρειάζομαι. Λοιπόν παιδιά, κάπου εδώ θα σταματήσω το live και το record. Το βίντεο θα ανέβει στο YouTube κανονικά. Και θα τα πούμε στο επόμενο live. Ναι, κάτσε κάνουμε ένα save να μην την πάθουμε όμως.